Να πάμε αμέσως στην αναπληρώτρια διευθυντρία των ιατρικών υπηρεσιών, η κυρία Καλακούτα είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, κυρία Καλακούτα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ευχόμαστε να είστε καλά. Πάμε να δούμε σήμερα 9 η ώρα. Σε 2 ώρες από τώρα ανοίγει ξανά η πύλη εμβολιασμού. Ποια άτομα αφορά? Αφορά άτομα ηλικίας αυτή τη φορά από 84 και άνω, άρα παραμένουν οι προηγούμενες ηλικιακές ομάδες, απλώς προσθέτουν ακόμα 2 χρονιές την ηλικία των άντρων 84 και 85. Είναι επιπλέον 3.904 ραντεβού για εμβόλια που αφορούν την εβδομάδα που ξεκινά 8 του μήνα και όσα εμβόλια συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή τη εβδομάδα. Μάλιστα. Όσα ραντεβού συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή τη εβδομάδα. Ναι, όσα απέμειναν από τις προηγούμενες ημέρες. Ακούσαμε σήμερα το πρωί έτσι, με ιδιαίτερη χαρά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε σε συμφωνία μας με την AstraZeneca, έτσι ώστε να δοθούν επιπλέον 9 εκατομμύρια εμβόλια στο πρώτο τρίμηνο του 2021 και σύνολο 40 εκατομμύρια δόσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μας χαροποιεί, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Ξέραμε στα σίγουρα πόσα εμβόλια θα παραλάβουμε από την AstraZeneca για τον Φεβρουάριο. Εκείνο το οποίο ήταν το άγνωστο ήταν ο αριθμός των εμβολίων που θα παίρναμε τον Μάρτη. Οπότε μας είχαν πει έτσι από την αρχή ότι θα οριστικοποιείται σε 2 με 3 εβδομάδες. Μόλις έχουμε οριστικοποιημένο και τον αριθμό που θα πάρουμε τον Μάρτη, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο τον προγραμματισμό μας, διότι πια ξεφεύγουμε από τους μικρούς αριθμούς εμβολιασμών και μετακινούμαστε σε έναν πιο μαζικό τρόπο εμβολιασμού. Μας βοηθά στο να προχωρήσουμε σε ένα πιο μαζικό τρόπο εμβολιασμού το γεγονός ότι σιγά σιγά κατεβαίνουμε στις ηλικιακές ομάδες και όσο πιο νεαρό ή λιγότερο ηλικιωμένο είναι ένα άτομο, τόσο πιο εύκολο μπορεί να χρησιμοποιηθούν χώροι μαζικού εμβολιασμού. Είμαστε τρομερά προσεκτικοί αυτό το διάστημα, ώστε οι εμβολιασμοί γίνονται σε κέντρα εμβολιασμού, παρέχοντας ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή στην ηλικία την οποία καλύπταμε μέχρι τώρα. Σε αυτό που λέτε τώρα, υπάρχουν καθυστερήσεις στο να γίνονται, δηλαδή ένα άτομο το οποίο, για παράδειγμα, έκλεισε ραντεβού 9 η ώρα. Έχετε προσέξει να υπάρχουν καθυστερήσεις στο να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί? Η αναφορά, είχαμε κάποιο, στην αρχική φάση κλείνονταν ραντεβού κατά ώρα. Έχουμε διασφαλίσει όμως από την περασμένη εβδομάδα και θα έχει καλύψει περισσότερα κέντρα το να κλείνονται ραντεβού κάθε 15 λεπτά. Με το να μοιράζονται τα ραντεβού και να κλείνονται κάθε 15 λεπτά, σίγουρα θα υπάρχει, αν υπήρχε κάποια καθυστέρηση, θα είναι και πιο μικρή. Παραμένει το γεγονός ότι ως Κύπροι είμαστε πάντα συνεπείς στα ραντεβού μας και όντας συνεπείς, συνήθως πηγαίνουμε μισή ώρα πιο νωρίς κλπ. Αυτό μπορεί να προκάλεσει κάποιο συνωστισμό σε κάποια κέντρα, όμως την περασμένη εβδομάδα, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, αυτό είχε ομαλοποιηθεί. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Πάλι υπάρχει το γεγονός ότι όσο πιο μεγάλοι είμαστε, χρειαζόμαστε κάποιο σύνοδο, κάποιον να οδηγήσει το αυτοκίνητο, να μας φέρει κλπ. Άρα είναι σημαντικό τα άτομα, έστω και αν είναι πιο μεγάλης ηλικίας, που είναι μόνα τους κινητικά ή ανεξάρτητα, εντάξει, να τα συνοδεύει κάποιος στον χώρο και αλλά μπορεί να περιμένει μαζί. Έξω από το χώρο. Ναι. Σωστά. Είναι θέματα τα οποία τακτοποιούνται και προσαρμόζονται ανάλογα με το τι γίνεται σε κάθε κέντρο εμβολιασμού. Ωραία. Πάει καλά όμως η πορεία των εμβολιασμών, έτσι? Η πορεία των εμβολιασμών μας πηγαίνει καλά. Συνεχίσουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα, δηλαδή όπως έρχονται τα εμβόλια, τα διαθέτουμε. Και είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε σήμερα 3.904 εμβόλια. Εμβόλια και αντίστοιχα 3.904 ραντεβού. Δεν έχουμε οποιαδήποτε εμβόλια τα οποία να μένουν αδιάθετα. Από τα εμβόλια που αφορούν τη δεύτερη δόση. Μάλιστα. Πολύ καλά. Και οι δόσεις που θα πάρουμε από την AstraZeneca έχουμε αριθμό, επειδή είπαμε ότι έχει Έχουμε εμβόλια τον Φεβρουάριο, που είναι γύρω στις 63.000, νομίζω 63.400, κάπου εκεί. Αναμένουμε ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα, χωρίς να ξέρουμε την ακριβή ημέρα ακόμα, θα έχουμε πρώτα εμβόλια και ήδη γίνεται ο προγραμματισμός για τον τρόπο που θα διατεθούν. Επεκτείνουμε τα συνεργεία και τα εμβολιαστικά κέντρα
Και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα συνεχίσουμε να τα παρέχουμε στον πληθυσμό όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Μάλιστα. Και από ό,τι μας είπατε και εσείς, ξεκινάει και ο προγραμματισμός. Όσο θα κατεβαίνουμε ηλικιακά και θα είναι περισσότεροι οι άνθρωποι που θα ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν, θα βρεθούν και οι κατάλληλοι χώροι, επιπλέον ενδεχομένως, έτσι ώστε. Έχουμε βρει τους κατάλληλους χώρους. Τώρα αυτό ήταν στο σχεδιασμό. Τώρα είμαστε στην πράξη. Δηλαδή. Αναμένουμε ότι θα είναι ολοκληρωμένο μέχρι την επόμενη εβδομάδα ένα εμβολιαστικό κέντρο το οποίο θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου εμβολιασμού περισσότερων από 5 άτομα, 5 διαφορετικές χώρους στην πραγματικότητα. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε, συνήθως να βλέπουμε στην τηλεόραση σε άλλες χώρες, τώρα θα το φέρουμε και στην κυπριακή πραγματικότητα. Πολύ καλά. Κυρία Καλακούτα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.